Άμα κάτσε κοντά στο μικρόφωνο. Καλή χρονιά σε όλους σας, καλημέρα σας, ευχαριστούμε που είσαστε όλοι εδώ. Καλή χρονιά λοιπόν με υγεία, προσωπική, οικογενειακή, με δημιουργικότητα στο τόσο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής από τον εντεταλμένο σύμβουλο τον κύριο Καλαμαγιώτη, τον πρόεδρο τον κύριο Νανόπουλο, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μακρύ, ως και το τελευταίο μέλος είμαστε δίπλα σας για να βοηθήσουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις σας πάντα στο έργο σας στο σχολείο. Ξέρουμε ότι πιθανόν έγιναν λάθη. Ελπίζουμε μικρά. Να ξέρετε όμως ότι προσπαθούμε για το καλύτερο και κανένα από τα λάθη δεν έγινε εσκεμμένα. Πρέπει το εργασιακό περιβάλλον για όλους μας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο φιλικό για να γίνεται και η δουλειά μας καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Αυτός είναι ο στόχος μας και προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα στο σχολείο, βοηθώντας τους αγαπητούς μας διευθυντές και προϊσταμένες νηπιαγωγείων στο δύσκολο έργο τους. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους εδώ σήμερα μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Σας χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Λίγο πολύ θα πω αυτά που είπα και στην δευτεροβάθμια, στην αντίστοιχη εκδήλωση, ότι προσπαθώ να το κομμάτι της εκπαίδευσης, το κομμάτι που αναλογεί τις τροποποιήσεις του Δήμου, που είναι κυρίως στις χρονικές επιτροπές λειτουργία των επιτροπών, άρα και στην δικαστήρια. Από τη λειτουργία των επιτροπών, νομίζω ότι είμαστε ευχαριστημένοι, πάντα περνάω σε ευελπίδωσης, γιατί στη διαρκή της εγκαταστάσεις δεν μπορεί να αισθανόμαστε περήφανοι για να είμαστε ικανοποιημένοι, αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Τα οικονομικά του Δήμου του Πειραιά ήταν και παραμένουν σε τραγική κατάσταση, αλλά πρέπει να έχουμε μεγάλη δυνατότητα της παρέμβασης. Η παρέμβασή μας, η όλη παρέμβασή μας γίνεται συνήθως μουσική καθυστέρηση και σε μικροπράγματα, ένα από τις μικροσυσκευές, μικροαναθυκευές. Όλα αυτά προσπαθούμε. Θα προσπαθήσουμε περισσότερο. Εδώ είναι και ο αρμόδιος δημοσίου σε καλά. Πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια. Η ευθυσία υπάρχει. Η συνέστηση ευθύνης υπάρχει. Η συνέστηση της κατάστασης της κακής υπάρχει. Της μέθειας, ένα σχολείο, ένα σχολείο, όπως το είπαμε, είναι η ίδια κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, να δεσμευτούμε ότι και το 2017 θα κάνουμε κάτι παραπάνω στο κομμάτι αυτό, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Προχθές έγινε και με την κυρία Τουπό μια ευρεία σύσκεψη υπό τον Διευθυντή κ. Γαβρίλη με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην ΚΤΙΤΟΥ και τον Δήμο. Όπου προσπαθούμε πρέπει να κάνουμε ένα ευρύτερο και μακρόχρονο σχεδιασμό για τις εγκαταστάσεις στο Δήμο μας. Στα προβλήματα αντικειμενικά όπως είναι η έλλειψη οικοπαίδων. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλοι μαζί στην συνεργασία, ενώ και η κυβέρνηση και η περιφέρεια και ο Δήμος και η ΚΤΙ. Μπορούμε να κάνουμε πρέπει να πάμε να αλλάξουμε τον χάρτη προς το καλύτερο, ίσως καθοριστικά και άμεσα, αλλά με ένα σχεδιασμό λίγο μακροχρόνιο. Αν βάλουμε ένα στόχο και δούμε δυνατό σηματοδότηση, μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε κάποια καλύτερα καινούργια σχολεία. Δεν έχω κάτι να πω. Να σε χαρώ όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως είπα την άλλη φορά, πρέπει να είναι εκπαιδευτικών. Γνωρίζω τον ρόλο των εκπαιδευτικών και αυτός είναι ο σημαντικός ρόλος στον αφαίρετο τομέα της εκπαίδευσης, που τελούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά μας, μορφώνουν τα παιδιά μας, γιατί διδάσκουν πώς να είναι καλύτεροι άνθρωποι, πολίτες, όχι μόνο θέλω να πω μια γενική παροστημιακή μόρφωση. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη σημερινή μας εποχή και ιδιαίτερη σημασία θέλει να δώσει στις παραδεδομένες κρίσεις που δεν είναι μόνο οικονομική και κοινωνική, είναι κρίση αξιών, αρμών και όλα αυτά τα πράγματα. Να επιθυμώ λοιπόν να συνεχίζεται έτσι, με την ίδια τον ίδιο ζήλο. Να επιθυμώ και σε εμάς να δουλέψουμε περισσότερο πιο συστηματικά, καλύτερα, ώστε να δίνουμε χαρές στα παιδιά μας περισσότερο στο επίπεδο σχολείου. Να επιθυμώ, όπως είπα και δεύτερο βάθμια, να μην επανέλθει ποτέ πάνω περιστατικό σχολείο της χώρας, θα έλεγα, αλλά του Δήμου Πειραιά, αυτό που μπορώ να μιλάω εγώ σαν αυτό που συμβαίνει στο πέραμα. Γιατί ανεξάρτητα όποια άποψη εκφράζει κανείς, τι έπρεπε να παράδειγμα να συμβαίνει με σχολικούς χώρους. Ευχαριστώ καλή χρονιά με υγεία για εσάς, τις οικογένειες και τα παιδιά σας. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τα μέλη και τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΟΠΗΠ και τον κ. Καραμαγιώτη προφανώς, ως πολιτικό προστάμενο, και τον Μάρκο τον Αγγελιτάκη, ως συμβουλό μου και τη Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου, δεν ξέρω αν είναι εδώ, η κυρία Σωτήρη, δεν έχει σημασία, αλλά και τη Διεύθυνση. Στο μέτρο που προσπαθεί η πλευρά τη, με το προσωπικό που έχει δυνατότητες που έχει να συμβάλλει,
Και τον κι άλλοι που πήγαινε στην Παγκεστία, που μάθησε ότι εκεί παράγουμε ένα έργο, δεν είναι να πούμε τώρα, δεν είναι από λίγη μονή τη παιδεία, στην Πίτα. Αυτό να γνωρίζετε ότι ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Νομίζω ότι προσπαθούμε όμω, αυτή είναι εντύπωση έχω, αλλά σίγουρα μπορούμε να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό θα κάνουμε. Και πιστεύω τέτοια μέρα του χρόνου θα έχουμε σε κάποια σχολεία μια καλύτερη εικόνα ή θα κεντρομολογηθεί στον Πειραιά και να δείτε μια σχολεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλου. Καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα. Σα εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, δημιουργία, ό,τι καλύτερο και για την πορεία του 2017. Αυτή τη χρονιά που πέρασε, πιστεύω ότι σαν Σχολική Επιτροπή και σαν Επιδραπτικός Σύμβουλος βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε, όποια λάθη που είχαμε και κάναμε και προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Είμαστε κοντά σας, όπως γνωρίζετε αυτό. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά και εμένα και του Προέδρου και όλων των μελών της Σχολικής Επιτροπής. Και θα είμαστε δίπλα σας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Παιδείας, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κ. Μελόπουλο, και τα μέλη του οπωσδήποτε της Σχολικής Επιτροπής, για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Έχουμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και πάλι. Να είστε καλά. Μια εκδήλωση που γίνεται από καρδιάς. Δεν είμαστε εδώ για κάποιο τυπικό λόγο. Βέβαια είναι πολύ συγκινητικό το ότι κάθε χρονιά, για τρίτη μάλλον συνεχή χρονιά, έχουμε καθιερώσει αυτή την εκδήλωση που είναι η κοπή της Πίτας, που η Πίτα συμβολίζει ότι έχουμε κάποια κοινά που μας ενώνουν. Όλους εμάς, όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, έχουμε τη χαρά να είμαστε γύρω από μια πίτα, όπως την πρωτοχρονιά της οικογένειές μας, και να κόβουμε κομμάτια από την ίδια πίτα. Αυτό κάνει την εκδήλωση αυτή πολύ σημαντική. Και βέβαια, τι κάνει τη συγκεκριμένη εκδήλωση σημαντικότερη, γιατί γνωρίζουμε ότι για τα σχολεία να υπάρχουν και λειτουργούν υπάρχει κάποια συνέχεια και με βάση αυτή τη συνέχεια θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι αποτελούν κομμάτια και συνεχίζουν να αποτελούν κομμάτια που δεν μπορούμε να αποσπάσουμε και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό στο πρόγραμμα θα είδατε ότι έχει δύο μέρη. Το πρώτο που είναι οι χαιρετισμοί και η ευλογία της Πίτας και το δεύτερο που θα είναι η απονομή των τιμητικών αυτών συμβολισμών που έχουμε εκεί μπροστά μας σε αποχωρούντες διευθυντές. Βέβαια, αυτό θα πρέπει σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να το κάνουμε για όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είτε είναι σε θέση διευθυντική, είτε είναι μέσα σε τάξη, η κατάθεση ψυχής είναι η ίδια. Απλά εμείς έχουμε περισσότερο σχέση με τους διευθυντές του σχολείου, τους υποδιευθυντές και τους προϊσταμένους νηπιαγωγείων, για τον λόγο αυτό έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ίσως του χρόνου θα πρέπει να το επεκτείνουμε αυτό σε συνεργασία με τη διεύθυνση προβάμιας και να το κάνουμε μια γιορτή, γιατί όλοι εμείς γνωρίζουμε, γιατί είμαστε από το ίδιο έτσι κορμπέτι όλοι μαζί, από το ίδιο με την ρίζη αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα χαρτί, έτσι, ένα αναμνηστικό, ένα ευχαριστώ, ένα μπράβο είναι η καλύτερη αμοιβή που μπορεί να έχει κάποιος εκπαιδευτικός. Και χωρίς να θέλω να το διαφτολογήσω, όταν συνάντησα κάποιον στο σχολείο τελευταία, ο οποίος δεν με ήξερε ως διευθυντή του παιδιού του, αλλά με θυμήθηκε ως δάσκαλό του όταν ήταν μικρός, αυτό μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί πιστεύω και ως διευθυντής σχολείου και σαν πρόεδρος της Επιτροπής, εκείνο το οποίο μου έχει μείνει είναι το δασκαλίκι. Σήμερα λοιπόν είναι μια χαρά
και έμπνευσης, που για τρίτη συνεχή χρονιά μαζευτήκαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλεκτοί εκπρόσωποι της πόλης μας, διευθυντές, προϊστάμενοι σχολείων και παλέμαχοι διευθυντές, με αφορμή αυτή την ημερολογιακή αλλαγή. Μια αλλαγή που μας εμπνέει τόσα συναισθήματα, γίνεται ορόσημο για αλλαγή στη ζωή μας και αφορμή για γιορτή, όπως και σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ στα λόγια του θεατρικού συγγραφέα Μεχμέτ Μουράτ Ιλτάν, ο οποίος λέει: «Για να σου φέρει κάτι καινούργιο η νέα χρονιά, πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι, να δράσεις, να κινηθείς, όπως η πεταλούδα που αγωνίζεται και βγαίνει από το κουκούλι της προχώρα. Φέτος λοιπόν, ας κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο. Ας αναλογιστούμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που έχουμε για κάτι νέο. Προχωράμε όλοι μαζί και είναι βέβαιο ότι η συνεργασία και η σύμμια θα οδηγήσει εμάς και τα σχολεία μας σε πιο δημιουργικούς και νέους ορίζοντες». Σας ευχαριστώ πολύ. Δικιά μου παιδιά, εγώ έκανα ό,τι ακριβώς μου επέβαλε η συνείδησή μου για τους συναδέλφους μου. Δεν ήμουν τίποτε άλλο παρά ένας συνάδελφος με όλους, διεπεραιωτής κάποιων δύσκολων ή ρουτίνας ενεργειών, αλλά πάνω απ' όλα δάσκαλος. Ομολογώ ότι μου είχε λείψει η επαφή με την τάξη, αλλά είχα εξίσου επαφή με αυτούς που ήταν μέσα στην τάξη. Τους ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία τους που με τίμησαν σήμερα και εύχομαι ό,τι καλύτερο για την υπόλοιπη επαγγελματική αλλά και προσωπική ζωή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 90,4 Πειραιάς, κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο. 904 φορές καλύτερο. Εμπλουτίζει, ανανεώνει και δημιουργεί ένα ισχυρό και πλούσιο πρόγραμμα, καλύπτοντας με απλό, έξυπνο και γρήγορο τρόπο τις απαιτήσεις του σύγχρονου ακροατή. Σύντομη ενημέρωση. Ο καιρός, η ενημέρωση του χρηματιστηρίου, αθλητική ενημέρωση, η κίνηση στους δρόμους, στη διασκέδαση. Filmania, κινηματογραφική ενημέρωση, καλλιτεχνικά νέα, The Night Zone, προτάσεις διασκέδασης, The Rock Zone, η Rock Zone, The Dance Zone, Top 5, κανάλι 1. Πειραιάς, πολιτισμός, ενημέρωση, ψυχαγωγία, πραγματικό ραδιόφωνο. Ενενήντα κόμμα τέσσερα, κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο.